Καλό μεσημέρι και καλό μήνα και καλό απόγευμα. Και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, είχατε ήδη πάρει μια μικρή γεύση για το πώς μεταμορφώθηκε το πλατό με ζωντανά, φρέσκα, υπέροχα φυτά, μικρά και μεγάλα, μέσα σε λίγα λεπτά. Ηθική αυτούργοι, αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για την αγάπη τους για τα φυτά. Διατηρούν εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, στην περιοχή του Καρτερού, το πιο ενημερωμένο, το πιο καλωστημένο και τον πιο όμορφο χώρο, όπου μπορείτε να κάνετε επιλογές για τον κήπο, τη βεράντα, την αυλή, αλλά αν αποφασίσετε να παντρευτείτε, να αραβωνιαστείτε ή να βαφτίσετε και θέλετε να δώσετε έτσι όμορφες πινελιές στη δεξίωση, στην εκκλησία, στους χώρους που θα γίνει το μυστήριο, ιδού τα αποτελέσματα και οι 1002 προτάσεις για ένα 100% πετυχημένο και αισθητικά όμορφο πράσινο event. Στέλιο Στέλλα λοιπόν και τους καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και που αποδεχθήκατε και ένα συγκεκριμένο θέμα που είχαμε ή είχα εγώ στο μυαλό μου. Για κάποιο λόγο μας έχει πιάσει να ασχολούμαστε με τα event και δει σήμερα έχουμε κάνει ένα εκτενέστατο αφιέρωμα στο γάμο. Τι του ζητήσαμε λοιπόν. Για όλους εσάς που σκέφτεστε μέσα στους επόμενους μήνες, ακόμα και τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου, να κάνετε κάποιο γάμο, κάποια βάφτιση, κάποια δεξίωση, κάποιο πάρτι τέλος πάντων, και θέλετε να διακοσμήσετε αυτόν τον χώρο, είτε είναι εκκλησία, είτε είναι κέντρο, είτε είναι κήπος, ακτήμα, δεν ξέρω και εγώ τι, η αυλή του σπιτιού σας, με φυτά τα οποία μπορείτε ή λουλούδια να τα προσαρμόσετε έτσι ώστε να δείχνουν νηφικά, βαφτιστικά, δεν ξέρω, να πάρουν μια οποιαδήποτε μορφή διακοσμητική, να μας προτείνουν εκείνα τα φυτά και τα λουλούδια που είναι της εποχής που θα λέγαμε σε απλά ελληνικά και θα τα βρούμε και πλούσια και όμορφα και οικονομικά, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο για αυτήν εδώ την εποχή. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν το γάμο ή τη βάφτιση, σκέφτονται τη διακόσμηση και πολλές φορές δεν έχουν σκεφτεί ότι τα πολύ πολύ απλά φυτά, πρασινάδες ή λουλούδια μπορεί να δείξουν υπέροχα αρκεί να έχεις γούστο και φαντασία. Και εσείς... Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε. Μας τα φέρατε εδώ στο πλατό. Βέβαια. Και από ό,τι βλέπουμε, τελικά έχουμε επιλογές το καλοκαίρι. Και αρκετές. Επιλογές είναι πολλές. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα με τα φυτά. Τα φυτά είναι όμορφα, όπως και να τα βλέπεις. Αν τα ντύσεις κιόλας, αν τα στολίσεις, που θα φανούν πολύ πιο ιδιαίτερα μετά. Και έχουμε στο μυαλό μας, νομίζω, τα περισσότερα ζευγάρια ή γονείς, όταν πρόκειται για ένα τέτοιο event, αν μιλάμε για γάμο, για βάφτιση, να επιλέξουν ενδεχομένως ένα φυτό που ξέρουν ότι είναι πολύ ακριβό. Ή ένα φυτό που έχουν δει και τους αρέσει πάρα πολύ οπτικά και είναι πολύ γνωστό ή πολύ ιδιαίτερο για εκείνη τη μέρα. Αλλά τελικά βλέπουμε ότι αυτό που είπα και πριν, και με τα αρωματικά, τα απλά, τα πράσινα φυτά μας, κάνουμε εξαίσιους στολισμούς. Και πολύ καλύτερους με τα ντόπια, τα δικά μας τα φυτά, τα κριτικά φυτά. Όπως το δίχταμο, τη μέντα, το δυόσμο, τη λεβάντα. Και έχει καθιερωθεί πλέον να είναι περισσότεροι γάμοι με κάποιο αρωματικό φυτό από τα δικά μας, από τα κριτικά φυτά. Έχουμε μία σειρά από τέτοια φυτά ακριβώς στο ταμπούρε μπροστά μας και κάτω και πάνω. Και τα είναι γλαστράκια τα οποία εσείς, αφού τα διάλεξε το ζευγάρι που θέλει να κάνει το συγκεκριμένο event, αναλαμβάνετε να τα στολίσετε με λινάτσα ή με κομμάτια ύφασμα και φιόγκου. Αυτός είναι ο τομέας της Στέλλας. Για πες και... μας, Στέλλα, καταρχήν πόσο νωρίτερα πρέπει να έρθει το ζευγάρι για να κάνετε μια βόλτα στους κήπους σας και να επιλέξει τελικά τι φυτά θέλει. Τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα πρέπει να έρθει το ζευγάρι, να επιλέξει είτε το αρωματικό είτε το ανθισμένο εκείνης της εποχής και απλά επιλέγει και τι θέλει να του βάλουν από κάτω, είτε τη λινάτσα είτε το χαρτί. Το ζευγάρι επιλέγει τα πάντα, και την κορδέλα και τη λινάτσα. Όπου έχετε εσείς ζευγάρια που σας επισκέπτονται και είναι ενημερωμένα, κατασταλαγμένα, έχουν ψάξει στο ίντερνετ και έχουν βρει φωτογραφίες και έρχονται και σας λένε εγώ θέλω αυτό το λουλούδι με αυτό το στολισμό, ή μέσα σε αυτό το χάος με την καλή έννοια της ποικιλίας λίγο τα χάνεις και λες αχ, μου αρέσει και αυτό, μου αρέσει και αυτό, και τελικά ζητάνε τη δική σας συμβολή για να αποφασίσουν. Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία ξέρουν τι θέλουν, θα έρθουν να σπούν και πούμε και θα πούνε θέλουμε αρωματικό ή βασιλικό. Αλλά υπάρχουν και ζευγάρια που δεν ξέρουν τι θέλουν και ψάχνουν. Βρίσκουν όμως κάτι στο δικό μας το μαγαζί, βρίσκουν, γιατί έχουμε αρκετή μεγάλη ποικιλία. Τα κριτήρια ποια είναι συνήθως για το
Πώς επιλέγουν ζευγάρια αναποφάσιστα? Το πρώτο είναι το οικονομικό. Είναι. Που μα κοιτάζουμε είναι, ναι, τώρα είναι πλέον το οικονομικό. Και ειδικά σε τέτοια events καταλαβαίνουμε ότι τα έξοδα είναι αρκετά. Γιατί έχουν να κάνουν πολλά πράγματα. Έχουν να κάνουν από στολισμό μέχρι ντυσίματα, μέχρι καλεσμένες, μπουπονιέρες. Είναι αρκετά. Οπότε σκέφτονται να ρίξουν από όπου μπορούν τον budget. Και καλά το κάνουν οι άνθρωποι. Πρέπει να σκέφτονται. Γιατί το οικονομικό είναι τώρα και λίγο δύσκολο. Και ξεκινάνε από εκείνη την άποψη να βρουν ένα φτηνό, αλλά όχι που να μην είναι καλό. Θέλουν ένα φτηνό και καλό φυτό, ώστε να το επιλέξουν για το γάμο τους, για τη βάφτισή τους, για το event που θα κάνουν. Στέλνω μια τέτοια πρόταση από τα φυτά που επιλέξατε, γιατί έχουμε ένα μικρό δείγμα από αυτά που θα βρείτε, ναι, ναι, στο δικό σας φυτόριο. Και τα έχουμε τοποθετήσει εδώ. Πες μας μερικές κατηγορίες οικονομικού και όμορφου στολισμού. Οικονομική κατηγορία είναι, όπως είπαμε, τα αρωματικά φυτά. Αυτά είναι... που είδαμε λίγο μπράβο νωρίτερα, που είναι δυόσμος, λεβάντα, βασιλικό, μέντα, ρίγανη, ματζουράνα. Τα γνωστά μας αρωματικά, τα οποία τα βλέπετε. Βλέπετε το βασιλικό στο λευκό χαρτί, τυλιγμένο, και δείτε πόσο ωραίο δείχνει το απλό αρωματικό ντυμένο με λινάτσα. Πραγματικά μπορεί, νομίζω εγώ, να κάνει έναν εξαιρετικό στολισμό. Να μπει στη μέση μιας ροτόντας, πάνω στα τραπέζια ή και σε ένα τραπέζι υποδοχής. Ναι, βέβαια. Και εδώ μιλάμε για μια πολύ οικονομική λύση. Πάρα έτσι πολύ οικονομική λύση. Επίσης και τα υπόλοιπα φυτά που είναι πάνω σε αυτό το ταμπουρέ που έχετε φτιάξει. Οι πετούνιες. Πετούνιες είναι αυτά τα χρωματιστά. Με τα χωνάκια που κάνει, ναι, τα δίχρωμα και το άσπρο. Είναι οι πετούνιες αυτά που βλέπουμε τώρα. Όπως και ντάλια που βλέπω εδώ πέρα, όπως και άλλα φυτά, νέες γουινές. Είναι φυτά τα οποία είναι οικονομικά και μπορούν να φτιάξουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα πάνω στο τραπέζι. Είτε σε πράσινο και αρωματικό, είτε σε χρώμα και μη αρωματικό, γιατί τα περισσότερα δεν έχουν άρωμα από αυτά τα φυτά που βλέπουμε. Αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ, τι είναι τα λευκά? Τα λευκά αυτά είναι καλαντίβες λέγονται, καλαχώοι λεγόμενοι, που είναι μια ποικιλία διαφορετική με διπλό ανθάκι. Είναι πάρα πολύ επιλέξιμο φυτό για το λόγο ότι είναι ένα παχύφυτο το οποίο αντέχει πάρα πολύ. Και είναι φινετσάτο, έχει τα χρώματα πολύ του γάμου, πολύ το λευκό που κυριαρχεί. Υπάρχει και σε πολλά χρώματα και λευκό. Α, βγαίνει και ροζ. Α, και το ροζ είναι το ίδιο. Ναι, ναι, το ίδιο πράγμα είναι, και κίτρινο και πορτοκαλί. Οπότε σημαίνει ότι αν ένα ζευγάρι ή μία μαμά θέλει να το ταιριάξει με τα χρώματα της βάφτισης ή του γάμου, μπορεί να επιλέξει το ίδιο φυτό και στη ροζ το απόχρωση που βλέπουμε και στην οθόνη αυτή τη στιγμή, για να ταιριάζει, βέβαια, με το κοριτσάκι, ναι, που βαφτίζεται, ας πούμε. Ή με το θέμα που έχει κάθε βάφτιση. Σωστά. Συνήθως, ναι, με τα ζευγάρια που συζητάς έχουν μία θεματική, ξέρουν το στυλ του, ναι, γάμου, το αν είναι ρομαντικός, αν θα είναι πιο minimal, αν θέλουν να έχει ένα συγκεκριμένο ύφος και ένα στυλ. Τα περισσότερα ζευγάρια ξέρουν τι θέλουν και σου ζητάνε αυτό ακριβώς που θέλουν. Αυτό, ας πούμε, το βρίσκουμε όλο το χρόνο. Τους αρέσει τα περισσότερα ζευγάρια και το προτιμάνε. Μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτά τα φυτά που έχουμε εδώ μπροστά. Ορτανσίες τα λένε. Και αυτά επίσης είναι εξαιρετικά φυτά. Μου αρέσουν είναι πάρα πολύ και οι ορτανσίες. Πάρα πολύ όμορφα φυτά. Λοιπόν, είναι και για ανθοδέσμη της νύφης και για να τα φορέσεις στα μαλλιά της. Αλλά όχι με τη γλάστρα. Όχι με τη γλάστρα. Όχι, βέβαια. Αλλά τα έχουμε δει και εκτός από το μπουκέτο και σαν ντεκόρ είναι πολύ εντυπωσιακά. Οι ορτανσίες δεν βγαίνουν και σε άλλα χρώματα? Βεβαίως. Ήμουνα να το πω, να μην το πω. Ξέρεις τα χρώματα? Τις έχουμε ξαναδεί, δεν τις έχουμε δει εδώ σε γαλάζιο? Το οποίο είναι τεχνητό. Τεχνητό είναι το γαλάζιο. Έτσι. Εμένα μου αρέσουν τα λευκά, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, λευκό θα μου και ροζ κόκκινο είναι τα φυσικά, ναι, της χρώματα. Μου αρέσει πάρα πολύ και η επιλογή με το γλαστράκι, με το κασπό στην ίδια απόχρωση. Και έτσι ακόμα μπορώ να το δω σε ένα τραπέζι υποδοχής που συνηθίζουμε. Μπράβο. Τώρα τα τελευταία χρόνια και κάνουμε με γλυκά και διάφορα κεράσματα στην αρχή. Και σε ανθοδέσμη νύφης θα μου άρεσε. Έχεις πόσο δίκιο. Ναι. Ωραίο. Elegant φυτό. Chic. Να πάμε σε αυτές τις δύο. Αυτές είναι κατασκευές, είναι προτάσεις και δημιουργίες δικές σας που μπορούν να μπουν είτε στην είσοδο του χώρου που θα γίνει η δεξίωση είτε στην είσοδο της εκκλησίας. Έτσι, ακριβώς. Εδώ τι έχετε κάνει? Είναι γλάστρα κανονική μέσα σε ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο κασπό. Καταπληκτικό. Έχετε, έτσι, έχετε μεγάλη ποικιλία σε γλάστρες και κασπό. Ναι, ναι, πολύ μεγάλη. Αυτό τι δεντράκι είναι? Ένα λέιλαν είναι, το οποίο είναι διαμορφωμένο σε μπαλίτσα.
Το έχετε κλαδέψει και το. Είναι κλαδεμένο. Ναι, ναι. Είναι κονοφόρο, τύπου κυπαρισάκι. Κυπαρισσοίδες, ναι. Και έχει την ιδιαιτερότητα ότι εσείς του έχετε φυτέψει, σε εισαγωγικά θα πω εγώ, λευκά τριανταφυλάκια για να πάρει τη μορφή του πιο γαμήλιου. Και σε βάφτιση, εγώ το έβλεπα, βέβαια. Ναι, ναι, αυτό. Βέβαια. Και έχετε βάλει και τις κορδελίτσες από κάτω και είναι. Νομίζω στην σε μία είσοδο θα τέριαζε τέλεια. Ή σε μία είσοδο, ή αυτές που κάνουν σαν το στείλες δεξιά-αριστερά στο ζευγάρι. Είναι μια πρόταση γιατί μένει και στο ζευγάρι μετά αυτό. Το παίρνει και σπίτι. Το παίρνει και σπίτι, το φυτεύει και σπίτι και θυμάται το γάμο του. Είναι πολύ ωραία πρόταση. Είναι ακριβή ή είναι οικονομική? Δεν θα λέγα ότι είναι ακριβή λύση. Για το όλο σκηνικό που σου δημιουργεί είναι μια οικονομική λύση. Και είναι απλή γιατί είναι 10-30 φυλάκια, καρφωμένα όπως είπες απάνω φυτεμένα και 10 κορδελίτσες να κρέμονται. Είναι πάρα πολύ οικονομική λύση και αλλάζει όλη η όψη του χώρου βάζοντάς το. Δίνει άλλη αίσθηση, ναι. Εντελώς. Αν είναι βάφτιση μπορεί να βάλεις και χρώμα στις κορδέλες, αν είναι γάμος συνήθως το λευκό. Μπορείτε να το κάνετε και δέντρο ευχών, να κρεμάνε πάνω και ευχές για τη βάφτιση. Όμορφη, πολύ ωραία. Σας κάνω πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, έχουμε μια άλλη πρόταση στο τραπέζι του σαλονιού μας και είναι πολύ εντυπωσιακή. Με δύο εκδοχές, ή τυλιγμένη γλάστρα σε ύφασμα, ή χαρτί είναι αυτό. Ναι, ναι. Σε χαρτί. Χαρτί νογούβεν λέγεται αυτό το χαρτί. Σε χαρτί και λινάτσα. Το οποίο βγαίνει σε διάφορα χρώματα αυτό το χαρτί, όπως το θέλει ο καθένας. Α, είναι το ίδιο που έχετε εδώ πέρα και σε ροζ και σε κόκκινο. Μπράβο, είναι σε κόκκινο, ναι. Σε ροζ. Οπότε πάλι έχουμε επιλογές στο χαρτί. Ναι. Δείτε και τη λινάτσα πόσο ωραία δένει με το δαντελένιο φιόγκο. Λιτό και απέριτο. Τι φυτό είναι αυτό? Αυτό είναι σπαθίφυλλο. Το βρίσκουμε πάλι όλο το χρόνο. Πολύ εντυπωσιακό φυτό και για γάμο αλλά και για βάφτιση. Είναι εσωτερικού χώρου φυτό. Και μιλάμε για μια οικονομική πάλι λύση. Οικονομική. Όταν είναι μικρό του μέγεθος. Θα σου λέγω ότι είναι πάρα πολύ οικονομική λύση. Και είναι ένα γεμάτο φυτό, δηλαδή να έχεις ειδικά ένα τραπέζι πιο μικρό, το βάζεις στο κέντρο του τραπεζιού και είναι γεμάτο. Δηλαδή το γλαστράκι το βλέπεις ότι έχει όγκο, έχει το ύψος, όχι τόσο να μην βλέπεις τον απέναντί σου, αλλά μπράβο. Σου δίνει ένα ύψος στο τραπέζι σου. Να, ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί βλέπουμε εντυπωσιακές κατασκευές, αλλά δεν βλέπεις ποιος κάθεται απέναντι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Βλέπεις, βλέπεις κάτι τεράστιες κατασκευές υπερβολικές, στις οποίες μόνο σε ταλαιπωρούν και τελικά ο ένας τις δίνει στον άλλον και πάνε παραπέρα παραπέρα και καταλήγουν στην άκρη του τραπεζιού, γιατί δεν χωράνε ούτε τα πιάτα, ούτε μπορείς να δεις τον απέναντινό και το διπλανό σου. Οπότε να επιλέγουμε λύσεις έτσι λίγο πιο. Εύκολες και ευρύχωρες. Λοιπόν, και αυτό μεγαλώνει και γίνεται φυτό. Είσαμε τον πόη μου που λένε. Μα, όχι, δεν θα έλεγα τόσο. Αυτό είναι ύψος, αλλά γίνεται 30-40 πόντους στο ύψος, γίνεται. Είναι εσωτερικού χώρου φυτό και είναι ένα πολύ καλό φυτό γιατί καθαρίζει την ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Είναι air fresh αυτά τα φυτά που λέμε. Α, είναι εσωτερικού χώρου. Είναι εσωτερικού χώρου. Εσωτερικού. Και αυτά είναι, ξέρετε, τα γλαστράκια που εξαφανίζονται μετά το πάρτι. Τα παίρνει ο κάθε καλό. Κάτω από το τραπέζι και μετά τα φύγαμε. Εννοείται. Γι' αυτό πρέπει να έχετε κάνει και έτσι ωραίες επιλογές. Πάμε και στην πρωταγωνίστρια, έτσι, την Ορχιδέα. Νομίζω ότι την Ορχιδέα, ρε παιδί μου, την έχουμε λίγο διαφορετικά στο μυαλό μας όλοι. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή. Όχι, δεν την έχουμε μάλλον. Δεν ξέρω. Είναι Βασίλισσα. Είναι Βασίλισσα και είναι επιλογή καραντί. Και είναι και στο εξωτερικό, ας πούμε, την επιλέγουν πολύ, είναι σε πιο γκλάμουρ καταστάσεις ή, ας πούμε, στους χορούς που κάνουν στο εξωτερικό τους φοράνε οι ντάμες στο χέρι, σε βραχιόλι. Είναι η ορχιδέα άλλο πράγμα. Είναι, όντως είναι. Και είναι ακριβή η ορχιδέα. Ακριβή λύση. Ναι. Είναι ακριβή. Πανέμορφη λύση, βασίλισσα όπως την είπες, αλλά ακριβή λύση. Δεν θα βάλεις όσο βάλεις με τα αρωματικά σε ποσότητα, αλλά σαν λίγα κομμάτια, πιστεύω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει, να σου δώσει ένα πολύ καλό ύφος. Εδώ εμείς τη βλέπουμε μόνη της. Αν δούμε όμως το πλάνο πίσω, που έχουμε βάλει 3 γλαστράκια στη σειρά, ακόμα και 3 γλαστράκια αρκούν για να σου δώσουν ένα σαν φόντο. Έτσι, σε ένα επίσης τραπέζι, ας πούμε, που μπροστά του μπορείς να βάλεις άλλα είδη φυτών. Έτσι ακριβώς. Και να έτσι, κάνεις ακριβώς. Μια πλάτη στο τραπέζι σου με ψηλές ορχιδέες και να σου βγει πολύ λιγότερο το κόστος. Ναι, αυτό στην είσοδο που λέγαμε προηγουμένως των ευχών με το τραπέζι και όλα αυτά, θα παίζει πολύ όμορφα με ορχιδέες, μια καλή πιατέλα, να μπουν μέσα 2, 3, 4 ορχιδέες, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ
και στον υπόλοιπο χώρο μέσα, κάνεις κανονικά το στολισμό σου με ένα καλό οικονομικό γλαστράκι, γιατί ξέρεις ότι θα το πάρουν. Και θέλεις να το πάρει ο κόσμος. Mm-hmm. Για να θυμάται τη χαρά σου. Βέβαια, τη χαρά, γι' αυτό το λόγο. Στέλ, να σε ρωτήσω, στο κομμάτι του στολισμού και της διακόσμησης, έρχονται οι νύφες και οι μαμάδες ή έρχεται το ζευγάρι μαζί? Έρχεται πρώτα η νύφη με τη μαμά και μετά έρχεται με το ζευγάρι. Δηλαδή οι γυναίκες κατά κύριο λόγο. Οι γυναίκες έρχονται. Περιστατικά του στυλ να έρθει όλο το σόι μαζί και από τη μία πλευρά και από την άλλη και να διαφωνούν. Όχι, εμένα μου αρέσει. Συμβαίνει και αυτό, συμβαίνει και αυτό. Καμιά φορά έρχονται. Το ζευγάρι μόνο του θα πηγαίνει, παρακαλώ. Δεν είναι υπόθεση κανένας άλλου. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βλέπουμε εναλλακτικές άλλες προτάσεις με δικά μας μεσογειακά ή της δικής μας χλωρίδας. Εδώ, ας πούμε, συγγνώμη, είναι αρωματικά, σωστά. Που απλά έχει βάλει και τα λεμονάκια για να δώσει το χρώμα, γιατί ο γάμος, ας πούμε, μπορεί να έχει θέμα. Και το βλέπουμε στη σκαλιά της εκκλησίας, στο διάδρομο που πάει το ζευγάρι που γίνεται η βάφτιση, δεν ξέρω τι είναι. Και βλέπετε πόσο καλέσθητο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα με απλά και ταπεινά αρωματικά βότανα. Έχω πάει σε γάμο με τέτοιες προτάσεις και είχε αρωματικά. Είχε λεμόνια, είχε γυάλες με νερό που επιπλέανε λεμόνια και στο τέλος ήταν λεμονόπιτα το γλυκό. Τέλειο. Ήταν η θεματολογία γύρω από το στολισμό, έτσι, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και διάφορες συνθέσεις που μπορείτε να κάνετε και με φυτά και να βάλετε κεριά και φαναράκια. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι δεν είναι και ο συνδυασμός, δηλαδή το ότι εγώ μπορεί να θέλω να επιλέξω τις ορχιδές να τις βάλω σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά να τις παντρέψω και με κάποια άλλα φυτά, σημαίνει ότι πρέπει λίγο να ταιριάζουν. Δεν μπορούμε να βάλουμε άκυρα φυτά μεταξύ τους. Εννοείται. Αλλά τα φυτά γενικά ταιριάζουν, δεν είναι τα φυτά έτσι να έχουν τόσο ακραίες καταστάσεις, να μην μπορείς να το βάλεις. Βλέπετε εδώ τα έχουμε χρησιμοποιήσει τόσα πολλά μαζί, τα οποία αν το βλέπεις σαν μεμονωμένο θα έλεγες «Α, είναι ακραίο να βάλεις ντάλια με Νέα Γουινέα και μέντα», αλλά μια στιγμή το βλέπεις εδώ το τραπέζι όπως το βλέπω στο πλάνο και δεν είναι πάρα πολύ. Mm-hmm. Τα ζευγάρια ακούνε, σας εμπιστεύονται, μια και έχετε μια τεράστια εμπειρία. Μπορεί να έρθουν έχοντας δει μια φωτογραφία σε ένα περιοδικό ή έχοντας κάτι στο μυαλό τους, αλλά όταν τους ξεναγήσετε μέσα στους χώρους σας, μέσα στο φυτώριο, να ενθουσιαστούν ή και να μπερδευτούν, να μην ξέρουν τι να πρωτοδιαλέξουν. Σας δείχνουν εμπιστοσύνη, ακούνε αυτό που έχετε να τους πείτε, γιατί έχετε μια εμπειρία. Ακούνε και θέλουν να ακούσουν, γιατί έρχονται γι' αυτό το λόγο στο χώρο μας, για να τους ξεμπερδέψουμε. Από δικού τους έρχονται και το σκέφτονται, θα το κάνουμε έτσι, πώς θα το κάνουμε. Αν τους δώσεις την πρόταση και τους πείσεις ότι αυτό που σκέφτεσαι να τους φτιάξεις είναι όμορφο, το δέχονται και το αποτέλεσμα επιβραβεύει και αυτούς και εμάς, γιατί εμάς πολύ περισσότερο μας νοιάζει να βγει ωραίο, γιατί αυτοί μία φορά θα το δουν. Εμείς κάθε μέρα βλέπουμε αυτή την κατάσταση, οπότε πρέπει να είναι καθημερινά, να είναι καλό. Ο χώρος που θα γίνει ένα event έχει σημασία για το φυτό που θα επιλέξω? Τι εννοώ, αν θα γίνει σε κλειστό χώρο ή αν θα γίνει σε παραλία, αν θα γίνει αυτό σε υψόμετρο ή όχι? Αυτό το κοιτάζουν πολλοί οι νύφες. Όταν είναι εξωτερικός χώρος προτιμάνε περισσότερα αρωματικά και βασιλικά. Και όταν είναι μέσα προτιμάνε ανθισμένα φυτά. Αλλά όταν βγουν έξω σίγουρα πράσινα φυτά. Έχει και μια λογική, γιατί το στήσιμο φαντάζομαι και όλο το ντεκόρ γίνεται από νωρίς το μεσημέρι. Αν είναι ανοιχτός ο χώρος και βαράει ο ήλιος, ειδικά το καλοκαίρι, θα ταλαιπωρηθούν τα φυτά. Ναι. Ενώ τα βότανα έτσι κι αλλιώς είναι αντοχής. Όταν είσαι εξωτερικό χώρο, θέλουν να φαίνεται κάτι φυσικό. Δεν θέλουν να ρωτήσω, ένα φυτό είναι λουλούδι που αν κάποιος μας ακούει και το έχει στο μυαλό του, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καθόλου φυτό και λουλούδι του καλοκαιριού? Δηλαδή... Εννοείται, βέβαια. Αν κάποιος το ψάχνει, θα το βρει πολύ δύσκολα, πολύ ακριβό, ενδεχομένως να μην έχει την όψη που θα είχε όταν ήταν η εποχή του. Ποιο θα ήταν ένα τέτοιο φυτό που λέμε ότι δεν είναι καθόλου καλοκαιρινό φυτό? Καθόλου καλοκαιρινό, μάλλον φυτό για γάμο δεν είναι. Ο κάκτος. Ποτέ δεν επιλέγουν κάκτο για γάμο. Α, δεν έχει τύχει, ποτέ. Χρυσάνθεμο δεν επιλέγουν. Το έχουν συνδυάσει με άλλες τελετές. Ναι, λίγο μακάβριες. Γαρίφαλο επίσης δεν επιλέγεται. Γιατί έχει και αυτό ταυτιστεί με τη διασκέδαση του έργου. Τη διασκέδαση, με το γηδεία, με αυτά που πάνε γαρίφαλα.
Τα υπόλοιπα όλα δεν υπάρχουν φυτά να πεις ότι δεν το επιλέγει κάποιος. Πολύ περισσότερο είναι ο χώρος σου, ο χρόνος που θα κάνεις την εκδήλωση, γιατί εμείς έχουμε κάποια φυτά που υπάρχουν Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Δεν μπορείς να έχεις βασιλικό τον Νοέμβρη. Δεν μπορείς να έχεις κυκλάμινο τον Ιούνιο. Ορίστε είναι φυτό. Κυκλάμινο, ας πούμε, τώρα δεν έχει να κάνουμε το γάμο μας. Δεν υπάρχει. Δεν έχει. Μπορεί να υπάρξει, γιατί οι Ολλανδοί κάνουν πολλά. Α, ναι, αλλά εκεί μιλάμε για ένα φυτό που θα έρθει εισαγωγή, θα έχει ταλαιπωρία, θα είναι ακριβό και αυτό. Αυτή ήταν η ερώτηση. Μα ίσως δεν τη διατύπωσα σωστά. Κάτι που δεν θα μπορούσαμε να βρούμε εύκολα. Το πιο famous. Αρωματικό. Αυτή την εποχή, ναι. Αρωματικά. Μ' αρέσει που πάμε σε αυτές τις λύσεις και έχουμε γυρίσει τα απλά και τα minimal και τα δικά μας, τα αρωματικά, τα πράσινα, τα ωραία. Επιμένουμε ελληνικά ακόμα και στους γάμους. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον κόπο που κάνατε. Σου φτιάχνει τη διάθεση τελικά ένα ζωντανό φυτό που είναι στο μισό μέτρο από σένα. Εκτός από την ομορφιά, δείτε αυτό το πλάνο, πόσο έχει αλλάξει το τηλεοπτικό μας σπίτι, έχει αλλάξει και η διάθεσή μας. Και νομίζω ότι καλωσορίσαμε το μήνα το πρώτο του καλοκαιριού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρωματιστά και αρωματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα Εμείς πάρα σας πολύ. Ευχαριστούμε Εμείς πάρα σας ευχαριστούμε. Πολύ. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Α, είστε καλά. Και Στέλιος, Στέλλα. Στέλλα Στέλιος, στον καρτερό θα τους βρείτε. Πάνε πακέτο.